Μία επαφή με τις σημαίες του ψευδοκράτους που βρίσκονται αναστημένες δίπλα στο ψευδοπροεδρικό. Άρα στην ουσία τίποτε δεν υποδηλεί κατά την εδώ παρουσία του κυρίου Biden αναβάθμιση ή αναγνώριση ενός κρατικού μορφώματος το οποίο αναγνωρίζεται μόνο από την Τουρκία. Μάλιστα τα οχήματα που μετέφεραν τον Τζο Biden, από τα οχήματα με συγχωρείτε, αφαιρέθηκαν οι αμερικάνικες σημαίες. Και κάτι πολύ σημαντικό, άπαντες μείναμε έκπληκτοι όταν οι φωτογράφοι ζήτησαν από τους δύο άντρες να φωτογραφηθούν στα σκαλιά της οικίας. Ο Τζο Μπάιντεν. Νικόλα, είναι κάτι που θα παρακολουθήσουμε τώρα. Ανεβαίνουν λοιπόν τα σκαλιά και ήθιστε εδώ. Ναι, ακριβώς. Ανεβαίνουν τα σκαλιά, οι φωτογράφοι φωνάζουν στον κύριο Έρογλου να γυρίσουν για να την καθιερωμένη φωτογραφία και τη χειραψία. Ο Τζο Μπάιντεν δεν έδωσε καν το χέρι του στον Έρογλου, αφήνοντας τον πραγματικά ευρώντιτο και αρκέστηκε απλά να χαιρετήσει τους φωτογράφους και να εισέλθει στο σπίτι. Δεν ήθελε να προσδώσει καμία σημασία σε αυτή την συνάντηση. Επιπλέον, όπως γνωρίζουμε εγώ, δεν θα γίνει καμία δήλωση από τον Τζο Μπάιντεν, ενώ δεν επιτράπει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να κινηματογραφήσουν τη συνάντηση. Θα δώσουν μόνο στη δημοσιότητα κάποιες φωτογραφίες οι Αμερικάνοι, οι οποίοι έχουν ζητήσει και αυτό είδαμε μέχρι στιγμής, ότι στη συνάντηση δεν παρίσταται ο λεγόμενος Υπουργός Εξωτερικών ως δύναμη, ούτως ώστε να μην θεωρηθεί ότι αναγνωρίζεται το ψευδοκράτος. Θα ολοκληρωθεί η συνάντηση και αμέσως μετά ο Τζο Μπάιντεν θα μεταβεί στην νεκρή ζώνη και συγκεκριμένα στο Λίδρα Πάλας, όπου θα μιλήσει σε μέλη της κοινωνίας των πολιτών. Ωραία. Νικόλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.